από τις σημαντικότερες παρουσίες κάθε χρόνο στη CES, στη μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας, είναι αυτή της TCL. Η φετινή χρονιά δεν αποτελεί εξαίρεση, με την TCL να έχει έναν τεράστιο εκθεσιακό χώρο, με πάρα πολλά νέα προϊόντα. Ας δούμε αυτά που ξεχωρίσαμε. Ωραίες αυτές οι QD Mini LED τηλεοράσεις της TCL, ε. Νομίζω κάθε χρόνο η TCL εντυπωσιάζει με τις τηλεοράσεις της και φέτος το ίδιο. Έχουμε δύο νέες σειρές, S-Class και Q-Class. Η Q-Class είναι η premium σειρά της εταιρείας. Οι S-Class λίγο πιο οικονομικές, με φοβερές φωτεινότητες, ειδικά στην Q-σειρά. Και φοβερά μεγέθη. Η Q-σειρά είναι όντως 115 ίντσες. Εκτός όμως από τις QD Mini LED τηλεοράσεις, η TCL μας παρουσίασε τα QD Mini LED Gaming Monitors με 170 Hz ρυθμό ανανέωσης. Η 34 ιντσών αυτή οθόνη μπορεί και προσφέρει την φανταστικότερη εμπειρία gaming που μπορεί να έχει κάποιος χρήστης. Ένα προϊόν που έχει σαρώσει τα βραβεία στη CES 2024 για την TCL είναι το νέο Next Paper 14 Pro. Με 2,8K ανάλυση και 120 Hz ρυθμό ανανέωσης, το οποίο έχει την τεχνολογία Next Paper 3. Προσθέτει επίσης ένα διακόπτη TCL στο πάνω μέρος του, όπου ανοίγοντάς τον ή μάλλον κλείνοντάς τον, ενεργοποιεί το Next Paper Mode, τη λειτουργία όπου φαίνονται όλα πιο φιλικά στο μάτι. Ασπρόμαυρα στην αρχή, αλλά υπάρχει επιλογή να προσθέσεις και λίγο χρώμα, έτσι ώστε να είναι καλύτερη η εμπειρία χρήσης όταν το χρησιμοποιείς βέβαια πάρα πολλές ώρες. Τα μάτια δεν κουράζονται με τίποτα. Και επίσης η τεχνολογία Next Paper εξαλείφει τελείως τους αντικατοπτρισμούς στο δυνατό φως. Η TCL ανακοίνωσε και τη νέα της σειρά smartphone, είναι η σειρά TCL 50, η οποία αποτελείται από 7 νέα μοντέλα, 2 από τα οποία σωματώνουν τεχνολογία Next Paper 3, για την οποία μας μίλησε ο Τίμος νωρίτερα. Σε smartphone είναι και αυτό η πολύ χρήσιμη, αφού μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη συσκευή για πολλή ώρα χωρίς να έχουμε κανένα θέμα με τα μάτια μας. Απλά να πούμε ότι από όλα τα μοντέλα εδώ που βλέπουμε, από τα smartphones, τα TCL 56 5G, το XL 5G και γενικότερα και άλλες συσκευές, δεν θα έρθουν πολλές από αυτές στην Ευρώπη. Η εταιρεία μας αναφέρει ότι έχει σχετικές ανακοινώσεις περίπου σε 1,5 μήνα στη Βαρκελόνη και στην FWC. Επαυξημένη πραγματικότητα έχουμε δει ξανά από την TCL, όμως τα Ray Neo X2 Lite μας έβαλαν κυριολεκτικά τα γυαλιά. Πολύ βελτιωμένα, πολύ πιο ελαφριά από την προηγούμενη γενιά. Και τα δική μας προσωπικά, έχω να πω ότι γενικότερα η νέα γενιά είναι πολύ καλύτερη από την πρώτη. Μιλάμε για καλύτερη, πιο καθαρή εικόνα και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μας άρεσαν και με την πρώτη γενιά, όπως η μετάφραση σε πραγματικό χρόνο, να μιλάμε με κάποιον που δεν γνωρίζουμε τη γλώσσα του και τα γυαλιά να μας εμφανίζουν ακριβώς το τι λέει, κάτι το πιο εντυπωσιακό. Η κυκλοφορία του υπολογίζεται μέσα στον χρόνο, απλά δεν ξέρουμε ακόμα αν θα περάσουν και στην Ήπειρο μας. Αυτή λοιπόν ήταν η βόλτα μας στον εκθεσιακό χώρο της TCL εδώ στη CES στο Las Vegas. Πολύ όμορφες εικόνες, ωραία προϊόντα, εντυπωσιακές τεχνολογίες και νομίζω θα πρέπει να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το Φεβρουάριο και τη Βαρκελόνη στην MWC.